Λοιπόν, δεν ξέρω, ενοχλεί το ότι δίνουμε αλήθεια και γνώση και σας λέω. Εδώ μαθαίνουμε τι θέλει. Έτσι. Και αυτό το πράγμα ίσως να ενοχλεί τους σκοταδιστές. Έτσι. Και για τους σκοταδιστές δεχόμαστε διαρκώς επιθέσεις, αγαπητοί φίλοι. Εδώ πάω να βρεθούμε στη Βουλή τώρα, γιατί τα πράγματα έχουν αγριεύσει. Μίμηση. Αλλά σημειώστε το, γιατί θα έρθει η ώρα μια πολύ μεγάλη αποκάλυψη. Έως μα αγαπητοί φίλοι και εμείς, πέντε φίλους μας λένε πέντε καλά πράγματα και πέντε καλά πόστα. Πώς θα είναι θα έρθω από πόστα, όχι πόστα. Περίεργο κι όμως αληθινό. Για να σας προειδεάσω για αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν. Το οποίο είναι ένα τριχαστικό επιτέλους της γέννης. Προσαγωγή. Για όλους έχει ο Μπαστέτα. Απαγωγή. Η αποστολή μας ως εκ τούτου είναι ιερή, αγαπητοί φίλοι. Μην ακούτε καρακοσμίκια. Καλό! Ναι! Πέντε αρέσκετε πάλι για να διαβαστεί αυτό το παιδί! Κρίνεται μόνη σα! Κατάθεση! Από τις κήτες του Αγίου Όρους, αγαπητοί φίλοι, εγκεκριμένο το περιεχόμενο μέσα. Δωρεάν λάβατε, δωρεάν πρόκειται, αγαπητοί φίλοι. Έτσι, γιατί οι φρασίδηλοι δεν λείπουν τα σειράκα της νέας τάξης των πραγμάτων. Κρατητήριο. Να δείτε πού ανήκουν όλα τα λαμπόκια που συμβαίνουν. Τι λέτε, μωρέ. Έλληνα σημαίνει DNA, ελληνικό. Αυτό σημαίνει Έλληνα. Τα πρωτόκολλα της νέας τάξης των πραγμάτων για ανάλυση και εφαρμογή των λεγόμενων πρωτοκόλων των σοφών θυσιών. Άσε πάρε μετά από εδώ πέρα. Είμαστε οι πρωτοπόροι και μας αρέσει. Έτσι. Είμαστε οι πρωτοπόροι και μας αρέσει. Διότι προκαλούμε πολλούς. Τέτοιες ανοησίες θα μπορούσαν να γίνουν πιστευτές και για λίγο καιρό μόνο από φυλές Κεντρικής Αφρικής. Καπουλοδικείο. Είναι αληθινός λοιπόν ο κόσμος που να παρουσιάζουμε, αγαπητοί φίλοι. Γιατί το παραμύθι μερικών θα πρέπει να τελειώσει. Ισόβια. 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 Νομίζω ότι κατά βάση μπορεί να πει στους Έλληνες που κάνουν να φάνε το κόκορο. Και λοιπόν οι Έλληνες και οι Έλληνες δεν τρώουν το κόκορο τώρα. Πάρτε τα. Άντε ρε. Πάρτε τα και χαλάλιστα. Έτσι για να πει. Thank you.
Τώρα βέβαια, αν μερικοί για να πάρουν αξία πάνε να κάνουν κόντρα το Λιακόπουλο, πρόσδεκτο και αυτό, αγαπητοί φίλοι, εμείς είμαστε ταπεινοί ερευνητές και υπηρέτες του δημοσίου συμφέροντος. Άντε ρε!